Έλενα Σημακοπούλου και Μπρούνο Τσιρίλο παντού και πάντα μαζί, αφού όπως αποδεικνύεται ο έρωτάς τους είναι δυνατός ακόμα και όταν δοκιμάζεται από τις αποστάσεις. Ο Ιταλός αμυντικός έπαιζε στη γαλλική Μέτς και γι' αυτό χρειάστηκε να ζήσει στη Γαλλία εκεί όπου τον ακολούθησε η Έλενα για ένα μεγάλο διάστημα μαζί με τη μικρή του κόρη ζώντας ξεχωριστές στιγμές σε μια ρομαντική χώρα. Τώρα πια γύρισαν αφού ο Μπρούνο υπέγραψε στην ΑΕΚ και του συναντήσαμε σε μια χαλαρή του θεατρική έξοδο όπου η Έλενα μοιράστηκε μαζί μας εμπειρίες και εντυπώσεις από την καθημερινότητά της στη Γαλλία. Γυρίσαμε, ναι. Και οι δύο μαζί. Εγώ πήγαινα ερχόμουν για να είμαι ειλικρινής, δεν ήμουν εκεί συνέχεια. Έκατσα ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί και εκείνος πήγε από Γενάρη και μετά. Αλλά ήταν καλά, ήταν ωραία. Είχε φροντίσει ο σύζυγος να είναι όλα καλά. Λίγο δυσκολεύτηκα εκεί στην επικοινωνία, αλλά κατά τα άλλα ήταν πολύ όμορφη. Η δική σου σου έλειπαν. Ναι, όσο να είναι. Κάποιοι άνθρωποι σου λείπουν όταν είσαι μακριά. Και ειδικά όταν τους χρειάζεσαι, ξέρεις, σε κάποιες στιγμές που αφορά μια βοήθεια που λέμε από τη μαμά να σε βοηθήσει κάτι με το παιδί και νιώθεις μια ανασφάλεια. Εκεί λίγο αισθάνθηκα μια ανασφάλεια γιατί μου λείπαν λίγο περισσότερο. Αλλά εντάξει, είχα το σύζυγο δίπλα μου. 3 χρόνια παντρεμένη και ευτυχισμένη με την τρίχρονη πανέμορφη κόρη τους Μαρία Ροζάρια, η οποία τώρα πια του ζητάει αδερφάκι. Ναι, τώρα πια πολύ. Και δεν το περίμενα σε τόσο μικρή ηλικία, αλλά το ζητάει πολύ. Θέλει μωράκι. Το σκεφτόμαστε κι αυτό. Σιγά σιγά. Μπορούμε και συνεννοούμαστε άψογα. Και δεν είναι τώρα βρέφος, είναι παιδάκι που μπορεί να σε καταλάβει, να τις μιλήσεις, να σε ακούσει, να σου απαντήσει. Γενικά υπάρχει συνεννόηση. Έχει τρομερή ενέργεια και δεν σε αφήνει λεπτό δηλαδή να σκεφτείς ότι κάτι άλλο πρέπει να κάνεις μέσα στο σπίτι. Θέλει να είσαι δίπλα της και να ασχολείσαι μαζί της συνέχεια. Ξέρουμε ότι ο Μπρούνο είναι ένας δυνατός αυτής, αλλά η Έλενα μας τον περιγράφει και ως πατέρα. Πολύ καλός, πολύ τρυφερός, πολύ δεμένος με τη μικρή. Έχουν τρομερή σχέση. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Η Έλενα είχε αφιερωθεί στο μεγάλωμα της κόρης της με αποτέλεσμα να της λείψει η δουλειά της, στην οποία όμως τώρα επιστρέφει δυναμικά. Θα με δείτε φέτος στα παντελόνια κάτω. Πέρσι έκανα ένα μικρό guest, φέτος έχω παραπάνω επεισόδια. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα ξανασυνεργαστώ με τον Βασίλη το Θωμόπουλο και με όλους τους ηθοποιούς. Η δουλειά σου σου έλειψε? Στις αρχές δεν τη σκεφτόμουν τόσο, γιατί είχα να κάνω τόσα πράγματα με το παιδί που δεν είχα χρόνο να σκεφτώ κάτι άλλο. Αλλά τώρα αρκετά. Θέλω δηλαδή να επιστρέψω. Το παιδί μπήκε και εκείνο στο δρόμο του σιγά σιγά με τον παιδικό σταθμό κάθε μέρα. Εκεί έχω και εγώ ελεύθερο χρόνο και τώρα νιώθω ότι θέλω να κάνω πολλά πράγματα. Απολαμβάνει την οικογενειακή ζωή, έχει όμως μεγάλη αγωνία κάθε φορά που ο Μπρούνο μπαίνει στο γήπεδο. Έχω αγωνία γιατί όχι, εντάξει, απαραίτητα για το αν θα κερδίσει η ομάδα, σαφώς και θέλω να κερδίσει η ομάδα, αλλά θέλω να μπαίνει υγιής, αρτιμελής και να βγαίνει έτσι. Αυτό με νοιάζει. Αυτό είναι το άγχος μου και η αγωνία μου. Ιταλιάνο, υγιής. Πολύ ωραία.